είχα βρει έναν κήπο για να κρύβομαι εκεί απ' τη ζωή όταν λείπω. Όταν ήμουν παιδί είχα βρει έναν ήλιο, αχιοδρόμος μου φως κι η σιωπή μου έναν φίλο. Να έχει ο δρόμος μου φως κι η σιωπή μου έναν φίλο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το απόψινό τετατέτ θα μπορούσε να έχει τίτλο «Όταν έρχονται οι φίλοι μου», που ήταν και ο τίτλος του δίσκου τότε του Σταμάτη Κραουνάκη, αφού δύο πολύ αγαπημένοι φίλοι και δύο πολύ σημαντικές μονάδες και προσωπικότητες του ελληνικού τραγουδιού είναι απόψε μαζί μας στην πρώτη τους κοινή τηλεοπτική συνέντευξη. Η Λίνα Νικολακοπούλου και ο Μάριος Φραγκούλης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι χαρά, τι τιμή να είμαστε απόψε μαζί σας. Λίνα μου. Έτσι είναι οι φίλοι. Κάθε φορά που ανταμώνουν, η καρδιά γεμίζει. Τα έχουμε πει και τέτα-τέτ ατομικά, σόλο με τον καθένα σας, αλλά η απόψινή συγκυρία, ευλογία, έχει να κάνει με την πρόσφατη συνεργασία σας, Μάριε, με τη Γαλάζια Λίμνη, βεβαίως, που σας έφερε μαζί. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό? Ξεκίνησε από μία συζήτηση, μία συνάντηση στο κέντρο της Αθήνας, όπου εξέφρασα την ανησυχία μου για ποιο θα είναι, ας πούμε, το επόμενο βήμα, ο επόμενος σταθμός, η επόμενη δισκογραφική δουλειά.
και μου, άνοιξε ορίζοντες η Λίνα εκείνη τη στιγμή που δεν θεωρούσα ότι θα μπορούσα να κατακτήσω με τον τρόπο αυτό. Και φυσικά είχε τύχει σε ένα ταξίδι στο Ισραήλ, όπου εγώ έπαιζα με τη Συμφωνική του Ισραήλ και την ίδια στιγμή έπαιζε η Λούθ Κασάλ την δική της συναυλία εκείνο το βράδυ, να είχε μοιράσει το χρόνο της η Λίνα, χωρίς το ξέρω εγώ, να είχε πάει και στις δύο συναυλίες, αφού κάποια στιγμή της λέω στους παραγωγούς μου, λέω, μα ήταν και η κυρία Νικολακοπούλου, έπρεπε να μου το πείτε, μου λέει, ήρθε και σε είδε και σε χαιρετάει, κάπως έτσι. Και έτσι μου το ανέφερε η Λίνα. Θα συμπληρώσω τώρα, καταρχήν, ότι όταν συναντηθήκαμε την πρώτη στιγμή για το να μιλήσουμε για αυτή την παραγωγή, μου έφερε τόσο ωραία τριαντάφυλλα και μια αγκαλιά με τόσο ωραία τριαντάφυλλα, που ήξερα ότι όλα θα πάνε καλά από τη στιγμή που είδα την ομορφιά αυτών των λουλουδιών, γιατί δεν είναι τυχαίο. Φαίνονται τα πράγματα. Όταν τα πήγα σπίτι, λοιπόν, τα φωτογράφησα, γιατί λέω θα μαραθούν και εγώ θέλω να έχω κρατήσει την ανάμνηση της κίνησής του, να έρθει με μια αγκαλιά τριαντάφυλλα για να κάνουμε αυτό το CD. Και πράγματι αυτό που λέει στο Ισραήλ, είδα τους δύο καλλιτέχνες την ίδια βραδιά και σκέφτηκα ένα τραγούδι της Λούθ Καζάλ, ότι θα το φτιάξω ελληνικά για να το πει ο Μάριος. Και το καταφέραμε. Αυτό ένα ερωτικό, ωραίο τραγούδι. Που είναι οπότε, μέσα στην γαλάζια λίμνη μας. Οπότε όλη η Ιωνή ήταν καλή. Και κυρίως μετά που, γιατί ο καθένας μας έχει αρκετά χρόνια που δίνει τις εξετάσεις, ναι, βέβαια, της επικοινωνίας και του μέσα από το τραγούδι, αλλά είναι από τις χαρές που δεν περίμενα ότι θα μου φέρει η διαδρομή, η συνάντησή μου με τον Μάριο. Δηλαδή, για να κάνω και λίγο χιούμορ με τη γαλάζια λίμνη, είσαι η Μπρουκ Σίλτς και είναι ο Κρις Άτκινς. Όχι. Καμία σχέση. Εγώ νομίζω να δίνουμε τα θέματα και να φαντάζεται ο κόσμος τους ήρωές του. Πού θέλει και με ποιον θέλει να ενώσει εκείνη την ώρα τη μαγεία που του ασκεί ένα τραγούδι. Είναι πολύ καλό παιδί η Μπρουκ Σίλτς, παρεπιπτόντος. Την έχεις γνωρίσει στην Αμερική? Την γνώρισα σε ένα φιλανθρωπικό γκαλά που συμμετείχα και πραγματικά μου έκανε φοβερή εντύπωση η απλότητά της. Είναι πολύ καλή μητέρα πλέον. Ήταν μια εξαιρετική, πολύ όμορφη μεγάλη στάρ. Ναι. Πολλοί φαντάζονται, με έχουν ρωτήσει, η γαλάζια λίμνη μπορείς να την ονομάσεις Blue Lagoon? Και είχα πει όχι, βέβαια, είναι η δική μας ελληνική γαλάζια λίμνη και αυτό ήταν κιόλας... Και είναι μια μεταφορά. Ναι. Δεν είναι γεωγραφικός προσδιορισμός, γαλάζια λίμνη. Είναι μια μεταφορά, γιατί για μένα η καρδιά πράγματι είναι κάτι που επιθυμούμε να είναι ακύμαντο. Δηλαδή μέσα μας να έχουμε αυτή την ηρεμία να χαιρόμαστε. Αλλά πολλές φορές είναι φυσικό να υπάρχει και φουρτούνα κάποια, ακόμα και σε μια λίμνη. Λίνα μου, διαβάσα ότι ο Μάριος, από τις συνεντεύξεις του, ήταν ανέκαθεν θαυμαστή σου. Πότε γνωριστήκατε πρώτη φορά? Πρέπει να είναι 10 χρόνια πριν, με αφορμή μια συνεργασία που είχε ο Μάριος με την Άλκηστη, πρωτοψάλτη, για το Παλάς των Αθηνών. Θα ενώναν τις δυνάμεις τους και χρειάστηκε να γράψω πρωτογενώς κάποιους στίχους για τραγούδια που δεν υπήρχαν, αλλά που είχαν αποφασίσει να τα ερμηνεύσουν μαζί. Λοιπόν, εκεί τους είδα, εκεί πρωτοσυναντηθήκαμε. Και συνεργαστήκαμε, γιατί και εγώ τον άκουγα, τον παρακολουθούσα, αλλά δεν είχε τύχει, γιατί είμαστε στις ράγες του τρένου ο καθένας μας και πηγαίναμε τις διαδρομές μας. Από εκεί και ύστερα όμως ήταν σαν να προετοιμαζότανε η συνάντησή μας και πράγματι χάρηκα πάρα πολύ που τον συνάντησα στον δρόμο μου. Εσύ, Μαρία μου, να σου πω κάτι πάνω σε αυτό. Μου έκανε πολύ εντύπωση, γιατί ξέρεις, όντας σε μουσικές σκηνές, στο Λονδίνο, στο West End κτλ. Θαυμάζεις κάποιους ανθρώπους από μακριά που τους θεωρείς
Τι να σου πω, μύθους εννοείται. Ακούγαμε τα ελληνικά τραγούδια και θεωρούσαμε κάποια στιγμή θα τα αγγίξουμε αυτά. Και όταν βρεθήκαμε με την Άλκηστη στο Παλάς, αυτό που λέει η Λίνα ήταν για μένα ακόμα ένας μεγαλύτερος λόγος για τον οποίο ήθελα να συνεργαστούμε, γιατί η θεατρικότητά της και η μουσικότητά της και ο τρόπος που έκανε ένα μουσικό musical, ας πούμε, του Morning Yeston, το Nine με τον Daniel Day-Lewis, αν θυμάσαι την ταινία, που το απέδωσε στα ελληνικά η Λίνα με ένα δικό της μοναδικό τρόπο, όπως η Λίνα μόνο μπορεί, με έκανε μέσα μου να ανοίξει αυτό ένας άλλος κόσμος, να αισθανθώ ότι κάποια στιγμή θα βρεθούμε, θα πραγματοποιήσω τουλάχιστον αυτό το όνειρο που είχα. Για μένα είναι φυσικό να τον απασχολεί τόσο πολύ, γιατί ο τρόπος του, ο ερμηνευτικός του τρόπος, οι σπουδές του, η παιδεία που έχει για τη φωνή του, ξέρει ότι χρειάζεται ένα συγκεκριμένο τρόπο. Αλλά εδώ βοηθάει και τον εαυτό του πάρα πολύ, γιατί γράφει ο ίδιος μουσική. Δηλαδή δεν είναι μόνο να διαλέξει συνεργασίες με διάφορους συνθέτες. Εμένα με συγκινεί ότι μέσα σε αυτό το βαρύ πρόγραμμα που έχει, τα πολλά ταξίδια σε όλο τον κόσμο, δίνει χρόνο στην καρδιά του και κάθεται να γράψει στο πιάνο, ας πούμε, κάποιες μουσικές. Και εγώ εδώ φέρθηκα πολύ, πώς να το πω, σαν να ξέρα τις μουσικές του. Μόλις τα άκουσα, διάλεξα και έγραψα λόγια, ας πούμε, πάνω στις μουσικές του, γιατί είναι ο τρόπος του είναι ιδιαίτερος, σαν ερμηνευτής. Είπα στην αρχή ότι είστε δύο πολύ σημαντικές μονάδες του ελληνικού τραγουδιού, γιατί ο Μάριος Φραγκούλης έχει αυτό το μοναδικό χαρακτηριστικό που δεν υπάρχει άλλος στο ελληνικό τραγούδι, όπως και η Λίνα, Μάριο μου, ξέρω ότι συμφωνείς, είναι μία σχολή από μόνη της στο ελληνικό τραγούδι. Οπότε το να έρθετε μαζί σε μία δουλειά όπως η Γαλάζια Λίμνη είναι ίσως από τις λίγες απαντήσεις που μπορεί να δώσει η δισκογραφία σήμερα στην αγορά. Με ποια έννοια, ότι πια δεν βγαίνουν CDs, γιατί κανείς δεν τα αγοράζει, όλοι τα κατεβάζουν, τα βλέπουν ναι, στο YouTube κτλ. Όλα αυτά που δεν μπορώ να τα καταλάβω. Τα καταλαβαίνω μέχρι ένα βαθμό, αλλά προτιμώ σαν μιας άλλης εποχής, ας πούμε, ίσως να το έχω στα χέρια μου. Να βλέπω το στίχο, να βλέπω το στίχο που είναι μεταφρασμένος επίσης, γιατί πολλοί από τους fans τους δικούς μου σε όλο τον κόσμο θέλουν να καταλαβαίνουν, επίσης εννοείται μέσω ίντερνετ μπορούν να δουν τα πάντα, αλλά και πάρα πολλοί θαυμαστές που, ας πούμε, θα παραγγείλουν μέσω iTunes ή Amazon το physical copy, να καταλάβουν τι σημαίνει αυτός ο στίχος και σε μια γλώσσα που μπορεί να μιλήσουν οι ίδιοι. Θέλω να πω... Εγώ έχω να προσθέσω κάτι σε αυτό τώρα που συζητάμε. Όπως όταν πάει κανείς να δει, ας πούμε, μια θεατρική παράσταση και θα καθίσει 2 ώρες, γιατί αυτό το έργο εξελίσσεται, υπάρχουν οι χαρακτήρες και στο τέλος, ας πούμε, αυτό που λέμε μια κάθαρση. Δηλαδή ζήσαμε τους ανθρώπους, τα πάθη τους και στο τέλος υπάρχει πάντοτε, ας πούμε, η τελική συνθήκη και το κουβαλάμε μέσα μας αυτό. Όταν πάμε σπίτι, το συζητάμε ή μας απασχολούν οι ήρωες. Αυτή η παλιά λογική που είχαμε, να διαλέγουμε, ας πούμε, ένα χρόνο της τάξης των 40 λεπτών, για να είναι 12 τραγούδια, 10-12 τραγούδια, αυτό είναι μια ιστορία. Τα τραγούδια που οι άνθρωποι αποφασίζουν να βάλουν σε ένα CD, ας πούμε, το ένα φωτίζει το άλλο. Δηλαδή είναι μια μικρή εκδρομή που κάνεις ψυχικά. Το δραματικό είναι ότι με τις ζωές μας τώρα, τις πολύ φορτισμένες και γρήγορες, δεν έχουμε να δώσουμε στον εαυτό μας αυτό το χρόνο. Και γι' αυτό γίνεται κατακερματισμένα το να ακούσουμε ένα τραγούδι, να κατεβάσουμε από το YouTube το άλλο τραγούδι. Δεν έχουμε χρόνο, ούτε ηρεμία, να καθίσουμε να κάνουμε ακρόαση. Εγώ θυμάμαι η γενιά μου, παίρναμε το LP το μεγάλο, το βάζαμε στο pick-up, ας πούμε,
και απομονωνόμαστε για να ακούσουμε τι θέλανε, τι έχουν γράψει, πώς τραγουδήσαν, θέλουν να μας πούνε. Δηλαδή πράγματι είναι μια ραγδαία αλλαγή, την οποία την γνωρίζουμε, δεν τη φοβόμαστε, αλλά αυτό που λέει ο Μάριος, καμαρώνουμε να δημιουργήσουμε ένα υλικό φορέα ήχου να υπάρχει. Και όποτε βρει κανείς το χρόνο θα το ακούσει. Μόνος του είμαι παρέα. Το επόμενο τραγούδι είναι τραγούδι του Μπρέγκοβιτς, σε στίχους Λίνες Νικολακοπούλου, που είχαμε τη χαρά και με τον Γιώργο να τραγουδήσουμε, αλλά και με την αγαπημένη μου άλκηστη, πρωτοψάλτη. Μία είναι η άλκηστη. Δεν είναι η ειρωνία που τώρα που είναι πιο γρήγορη η εποχή δεν έχουμε χρόνο. Οξύμορο σχήμα. Νομίζω όμως ότι, συγγνώμη πάνω σε αυτό που λες, θεωρώ ότι δεν έχουμε το χρόνο γιατί δεν δίνουμε το χρόνο στον εαυτό μας να ανακαλύψει κάποια πράγματα. Δηλαδή τρέχουν όλα με τέτοιους ρυθμούς και η τεχνολογία αντί να μας βοηθήσει να κάνουμε ουσιαστικά τη δουλειά μας, απλά μας βοηθάει να πάμε πιο γρήγορα στο αύριο ή να ζήσουμε εκείνη τη στιγμή, εκείνο το λεπτό. Όταν αισθανόμαστε ότι είναι δεδομένο κάτι, σχεδόν δεν του δίνουμε σημασία. Αλλά πρέπει να μάθουμε να εκπέμπουμε αυτό που έχουμε, ακόμα και με ένα τραγούδι, να το εκπέμπουμε, γιατί ο άλλος θα μας συναντήσει 3 λεπτά.
Και αυτό που έχουμε να του πούμε πρέπει να προλάβουμε μέσα σε αυτά τα τρία λεπτά ενός τραγουδιού να του το μεταφέρουμε. Τον περασμένο Δεκέμβριο είχα τη χαρά και την τιμή να με δεχθεί στο σπίτι του για να κάνουμε εκπομπή ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Και μιλώντας για το ελληνικό τραγούδι και ρωτώντας το γιατί πια δεν πουλάει ή δεν έχει αυτό το ενδιαφέρον που είχε ο κόσμος, διότι οι Έλληνες είναι ένας λαός που έχει πολύ ψηλά το τραγούδι. Μου είπε για την εποχή και ότι πια δεν είναι, ας πούμε, είδηση ότι έβγαλε δίσκο ο Γιώργος Νταλάρας ή ο Γιάννης Πάριος κτλ. Κτλ. Όπως ήταν παλιά. Και είδα το Φεβρουάριο παντού την είδηση της παρουσίασης του δικού σας άλπουμ. Και χάρηκα, διότι έχει δίκιο ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, φυσικά δεν είναι πια όπως ήταν παλιά που περιμέναμε πότε θα βγει το καινούριο άλπουμ του τάδε καλλιτέχνη να το ακούσουμε, αλλά είδα ότι υπήρχε μια θερμή υποδοχή και δεν ξέρω αν το νιώσατε κι εσείς, ότι ήταν κάτι που περίμενε ο κόσμος ή κάτι που του δόθηκε η βαρύνουσα σημασία. Αγαπητέ Τάσο, ακριβώς από αυτή την επίγνωση που έχουμε, γιατί είμαστε κοσμοπολίτες άνθρωποι όλοι, αποφασίσαμε με τον Μάριο να γιορτάσουμε ότι καταφέραμε να κυκλοφορήσει αυτό το CD στο κέντρο της Αθήνας μέσα σε ένα στεγασμένο χώρο. Οι άνθρωποι δηλαδή περνάγανε για τον καφέ τους ή για τη βόλτα τους και μας βλέπανε εκεί μπροστά, κοντά στο παλάς εκεί, στο άσπυρο μήλιο, και μέσα στον κόσμο βγήκαμε και γιορτάσαμε ότι εμείς τα καταφέραμε να βγάλουμε αυτό, να το δημιουργήσουμε και να το βγάλουμε. Γιατί μην νομίζει ο κόσμος ότι σκάβαμε βράχια, δεν είναι αυτό. Αλλά το θάρρος να πεις εγώ θα το κάνω, θα το φέρω στο φως και όσοι άνθρωποι με πιστεύουν ή με αγαπούν θα ξέρουν ότι υπάρχει και θα το ακούσουν, ας πούμε. Γιατί πράγματι έχει δίκιο ο Λευτέρης. Εγώ πολλές φορές όταν βγαίνω να πιω καφέ, ας πούμε, στον Γκάζι που μένω ή σε περιοχές που είναι νέοι άνθρωποι, απορώ και πώς με γνωρίζουν. Δηλαδή το θεωρώ θρίαμβο ότι με γνωρίζουν. Είναι σαν να έχω βγει και πολλοί άνθρωποι έχουμε βγει σε άλλη στιγμή του κόσμου. Όμως οφείλεις να είσαι σοφός και να ανοίξεις την αγκαλιά σου και να συμπεριλάβεις και το τώρα και το αύριο, γιατί τίποτα δεν είναι ίδιο. Η ζωή είναι για να αλλάζει. Μπορεί να μην μας είναι ευχάριστο πολλών ανθρώπων, γιατί πολύ γρήγορα και πολύ αλλιώτικα είναι τα πράγματα. Αλλά κανείς πρέπει να κάνει εμπιστοσύνη στην πρόθεσή του. Όταν κανείς με την καρδιά του λέει θέλω να γράψω ωραία τραγούδια, θα βρεθούν άνθρωποι που θα τα αγαπήσουν αυτά. Σας φόβιζε κάτι, σας έλεγαν δίκοι σας άνθρωποι, μα τώρα ποιος αγοράζει δίσκους, τι είπα να κάνετε? Φυσικά. Κάθε στιγμή και σε συναντήσεις. Απλά νομίζω ότι αυτό είναι ένα γενικό, δεν είναι ένα θέμα που ισχύει στην Ελλάδα, εννοείται. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, όπως γνωρίζεις και εσύ. Η δισκογραφία δεν είναι πλέον αυτό που ήταν παλιά. Εντάξει, δηλαδή εμείς παλιά, έχουν βρει τρόπους. Βγάζαμε ένα δίσκο και μέσα σε μία εβδομάδα πουλούσαμε 1 εκατομμύριο CD. Θέλω να σου πω, είναι πολύ διαφορετικός ο τρόπος αντιμετώπισης και των εταιριών και ως προς τον καλλιτέχνη και ως προς το υλικό. Δηλαδή, ο πρώτος μου classical crossover δίσκος, να φανταστείς, με την υπογραφή της Sony Classical, πούλησε 2 εκατομμύρια δίσκους. Αυτή τη στιγμή δεν περιμένεις να γίνει αυτό στην εποχή. Να σου πω την αλήθεια, η ιδέα στο ΑΕΤ είναι της Λίνας. Και είναι κάτι που δεν το είχα φανταστεί. Ναι, γιατί πρέπει, θέλω να πω, παλιά είχε μια επισημότητα αυτό. Εγώ βρίσκω ντοκουμέντα που πηγαίνανε οι δημοσιογράφοι κάθε φορά που έβγαινε ένας δίσκος, ναι, λέγανε το πώς, και τώρα πια έγινε κάτι που δεν αφορά πολύ. Αλλά θέλω να μεταφέρω ότι τις στιγμές που είμαστε βράδια ολόκληρα στο στούντιο για να τα ερμηνεύσει με την επιθυμία του να τα πει όσο πιο άρτια γινόντουσαν. Εγώ, ας πούμε, αυτές τις εικόνες που έχω μέσα μου από το δόσιμό του, την προσπάθειά του και να θέλει να χαρεί και να ευχαριστήσει πότε τον Άρη, τον Δαβαράκη, εμένα που είμαστε συνεργάτες εδώ, ήξερα από την ώρα που γράφαμε ότι έχουμε κάνει κάτι πολύ καλό.
Το ένιωθα και από τον Πέτρο τον Γλαμπάν, τον συνεργάτη, τον μουσικό, τον ενορχιστρωτή. Αισθανόμουν ότι μυρίζει κάτι από αυτή την καλή εποχή του ελληνικού τραγούδιου. Αυτό το συγκεκριμένο. Κάτι που ο ακροατής θα θέλει να το έχει ως φυσικό προϊόν στην δισκοθήκη του και να μην, γιατί είναι κάτι που αξίζει και όχι κάτι εφήμερο που το κατεβάζει ή το ακούει από το YouTube, ας πούμε. Και τα δύο θα συμβούν. Να. Γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν κάποια τραγούδια που είναι πολύ επικοινωνιακά. Όπως και η Γαλάζια Λίμνη, όπως η Βόλτα, όπως και ο Τρελός Ποταμός του Άρη είναι, έχει πολύ απήχηση ναι. Και σε live επίπεδο έχει, πάντως, να μου έχει πέρασει και το Μάριε, το καλοκαίρι πέρσι που έβλεπα τις ζωντανές του συναυλίες Τάσο. Θεωρώ ότι ο Μάριος κατάφερε κάτι το οποίο πάντοτε θα του σιγουρεύει την πορεία του. Ο κόσμος πάει γιατί του έχει εμπιστοσύνη και στο ρεπερτόριο που θα διαλέξει να πει, αλλά και στον τρόπο που έχει να τραγουδά ο Μάριος. Όταν λοιπόν εγώ στο Βεάκιο κάτω, μάλιστα με δύσκολες συνθήκες που είχαν προηγηθεί, πήγε ο κόσμος εκεί και κάποια από αυτά τα τραγούδια τα πρωτόπαιξε ο Μάριος. Το χειροκρότημα του κόσμου ήταν τέτοιο και λέω ότι είναι σοβαρό ο καλλιτέχνης να έχει ένα κόσμο που τον πιστεύει, γιατί αυτός πάντοτε είναι βοηθητικός. Σου δίνει κουράγιο το να έχεις κόσμο που σε πιστεύει. Ακόμα και για να κάνεις τέτοια πράγματα που πια σπανίζουν. Γιατί πάντα προσέχει όλο το γύρο η αισθητική του. Είναι αληθινός με τον εαυτό του. Πιστεύω γι' αυτό κόλλησαν τόσο πολύ και με την άλκηση σε εκείνο το σόου. Βεβαίως. Νιώθω ότι έχουν περίπου κοινό κωδικό. Ταιριάζουν προσέχουν όλο πάρα το γύρο τους και το μέσα και το έξω και όλο. Θεωρώ όμως όταν συνεργάζεσαι με οποιονδήποτε καλλιτέχνη, δηλαδή είτε είναι η Άλκηστη, είτε είναι ο Γιώργος Νταλάρας που προανέφερες, με όσους έχω συνεργαστεί, υπάρχει ένας αλληλοσεβασμός και μια αλληλοεκτίμηση και μια φιλία που μπορεί να μην είναι πολύ συχνή γιατί λόγω ταξιδιών και λόγω υποχρεώσεων που έχει ο καθένας, αλλά ξέρουμε ο ένας μέσα βαθιά με τον άλλον ότι υπήρχε κάτι που μας ένωσε εκείνη τη στιγμή. Υπήρχε Η τέχνη ναι, σας ένωσε, αλλά σίγουρα, και ότι όλοι φροντίζετε να δίνετε το καλύτερο εαυτό σας. Έχει όμως δίκιο που το λέει αυτό, γιατί πράγματι μερικοί άνθρωποι όταν τους βλέπεις στη σκηνή αισθάνεσαι ότι ταιριάζουν πολύ. Δηλαδή μπορούν να σε κάνουν να ταξιδέψεις, να φανταστείς, να μαγευτείς. Ναι. Αλλά από αυτό που λέει, από την καλή φιλία και την αλήθεια, στην παρουσίαση που κάναμε, τη γιορτή μας εκεί, ήρθαν όλοι. Ήρθε η Άλκηστη, ήρθε όλοι η Ελευθερία, μας οι φίλοι που λέμε. Ήρθε ο Γιώργος ο Νταλάρας. Αυτό να τον τιμήσουν. Γιατί όσες συνεργασίες και αν είχε, δίνει τα πάντα. Και το απαιτεί και από τους συνεργάτες, γιατί είναι εκλεκτικός. Στο ξεκίνημα της δικής μου της ζωής, οι άνθρωποι που είπαν τα καλά λόγια για μένα και μου δώσανε κουράγιο, να το πω και έτσι, εγώ δεν τους έχω λησμονήσει ποτέ και θέλω να τους κάνω να καμαρώνουν ακόμα περισσότερο. Πιστεύω ότι δεν έχει να φοβηθεί κανείς. Ίσα-ίσα έχει να μοιραστεί με ένα νεότερο άνθρωπο που έρχεται και να του δώσει όλη την αγάπη και τη σημασία, γιατί είναι αγώνας μεγάλος η καλλιτεχνία. Έλεγα, Λίνα μου, ότι και εσύ έχεις ευτυχήσει σε αυτό το παιχνίδι της ζωής, όταν έφτασες να δίνεις τραγούδια στίχους σου στο Θοδωράκι, στο Χατζηδάκι, στο Ξαρχάκο. Που ήταν η εποχή της αγάπης, ας πούμε. Ναι. Ήταν η θεή σου όταν μεγάλωνες. Ό,τι και να πω, δεν θα μπορέσω να μεταδώσω το συγκλονισμό μου για τις στιγμές αυτές. Τη μία χρωστώ μια στιγμή στο Μανώλη το Μητσιά που με έφερε σε επαφή με τον Μίκη Θεοδωράκη, γιατί αν δεν ήταν ο Μανώλης να πει «Μίκη, η Λίνα έχει γραπτό λόγο να μελοποιήσεις»,
Και που δεν το πίστευα. Είχα ξυπνήσει το πρωί και έλεγα αποκλείεται στον ύπνο μου το βλέπω. Και η άλλη στιγμή να γράψω λόγο επάνω στις μουσικές του Μάνου Χατζηδάκη που μου εμπιστεύτηκε ο γιος του, ο Γιώργος Θεοφανόπουλος. Και κατάφερα, θέλω να πω ότι δεν μπορεί να το καταλάβει ο κόσμος, αλλά είναι σαν να πηγαίνεις, ας πούμε, με τα πόδια σε ένα πολύ ψηλό βουνό και να λες δώσε μου κουράγιο να ανεβώ εκεί και να καταφέρω να αρθρώσω ένα λόγο εισάξιο του θαυμασμού και του δέους που ένιωθα για αυτά τα μεγάλα εμβληματικά πρόσωπα του ελληνικού τραγουδιού. Έχεις ένα στίχο σε αυτή τη δουλειά με τον Μητσιά και τον Θοδωράκη που δεν ξέρω, στο εκφράζω για να μου πεις αν είναι σωστό ή πώς το βλέπεις. Τώρα με την ανθρωποφαγία στα social media μου φαίνεται πιο επίκαιρος από ποτέ και ότι γράφτηκε γι' αυτό. Στο βάθος το ζηλεύουμε αυτό που ρεζιλεύουμε. Αυτό που ρεζιλεύουμε. Πολύ νωρίς, θέλω να πω, νομίζω, επειδή είχα την τύχη κάποια στιχάκια μου να είναι σαν παροιμίες. Δηλαδή, όπως ήταν, το κοιμάστε ακόμα ζωντανή, είναι σαν παροιμία. Ναι. Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Είναι σαν παροιμία. Και το... Έχει μείνει... Ναι, έμεινε σαν να είναι παροιμία. Και αυτό που λες, Τάσο, τώρα, στο βάθος το ζηλεύουμε αυτό που ζηλεύουμε, έχει παρηγορήσει καρδιές που έχουν υποστεί την ανθρωποφαγία, αλλά έχει γίνει και ένας κανόνας. Δηλαδή, σε φρενάρει και σένα όταν πας να πεις την κακή κουβέντα. Το θυμάσαι και λες, βρε, μήπως έχω μια μικρή δόση ζήλιας τώρα και βρήκα το εξυλαστήριο θύμα, ας πούμε, για να τα φορτώσω όλα επάνω. Πράγματι, μας χρειάζονται κάποια, πώς είναι τα σαμαράκια που έχουμε στο δρόμο για να μην τρέχουμε πολύ, μας χρειάζονται κάποιες κουβέντες κάποια ώρα να τις υπολογίζουμε, γιατί επειδή με τα social media είναι απρόσωπο όλο αυτό που γίνεται, το δούνε και λαβήν, πολύ εύκολα κανείς βγάζει πράγματα εκείνη την ώρα κάτω από το θυμό ή κάτω από μια φόρα που ίσως την άλλη μέρα το μετανιώσει, αλλά είναι ολισθηρίωδος πολλές φορές. Είναι ακόμα μωρό τα social media, έτσι είναι οι παιδικές ασθένειες. Έτσι είναι. Λες όμως, Λίνα μου, δεν είναι πάντοτε χρυσό ό,τι έχει λάμψει. Αν και το συγκεκριμένο τραγούδι έχει μια ερωτική βάση, εντούτοις μου φάνηκε και βαθιά πολιτικό. Έτσι είναι. Νομίζω ότι όταν τα ζυγίζεις με κανόνες τα πράγματα και από μια στιγμή της ζωής και μετά όταν έχεις αποκτήσει πολλές εμπειρίες, δεν χρειάζονται πολλοί κανόνες. Ένας κανόνας είναι που μπορεί να διέπει πολλά πράγματα. Πιστεύω αυτό, το ότι ό,τι γυαλίζει αυτό που λέγανε δεν είναι χρυσός. Ακόμα και στην... Τώρα μου λέμε για τα πολιτικά. Λέω και στην πολιτική ακόμα, τα τελευταία χρόνια, δεν γυαλίζει τίποτα. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι ο κίνδυνος που μπορεί να έχουμε μια λάθος επιλογή είναι επειδή κάτι γυαλίζει. Πιστεύω ότι απαιτεί ο κόσμος πια, επειδή έχουν συσσωρευτεί πολλά προβλήματα, όλη την ώρα ελπίζει ότι θα έρθουν κάποια πρόσωπα που θα έχουν μια νοοτροπία πιο κοντά στις αληθινές ανάγκες του κόσμου, ας πούμε, για να λύσουν προβλήματα σοβαρότατα. Νομίζω δηλαδή ότι δεν είναι τόσο εύκολο πια να ξεγελαστεί ο κόσμος. Πιστεύω όταν συνειδητά διαλέγει κάτι να ψηφίσει, είναι επειδή από όλες τις επιλογές που έχει θα καταλήξει κάπου που του μοιάζει ότι ίσως θα του λύσουν το πρόβλημα. Δεν πιστεύω ότι ξεγελιέται πια ο κόσμος. Και το λέω γιατί καταλαβαίνουμε τη συνθήκη του τι μας λέγεται προεκλογικά και τι είναι εις θέση να κάνουν. Απλώς τουλάχιστον να υπάρχει μία συνέπεια, κάπως ένα 50% συνέπειας. Κανείς δεν έχει την ψευδαίσθηση ότι ό,τι λέγεται θα υλοποιηθεί, αλλά τουλάχιστον να μην γκρεμιστεί η ελπίδα. Να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί τέτα-τέτ με τη Λίνα Νικολακοπούλου και τον Μάριο Φραγκούλη. Την αρχή, σηκώστε με να δω
σου το σκοτεινό. Κάτι απ' τη νύχτα έχει πάρει. Επιστρέψαμε στο απόψινό μας τετατέτ με τη Λίνα Νικολακοπούλου και τον Μάριο Φραγκούλη. Λίνα μου, αυτά τα χρόνια της κρίσης φοβήθηκες καθόλου να μιλήσεις δημόσια για πράγματα, μήπως και πέσεις θύμα της ανθρωποφαγίας που λέγαμε πριν? Τώρα πια, εγώ αν κατέκτησα κάτι με τα χρόνια είναι ότι δεν έχω κανένα φανατισμό μέσα μου. Δηλαδή, ούτε θεωρώ ότι σαν εγκέφαλος και σαν προσωπικότητα είμαι αλάνθαστη. Άρα θέλω να πω ότι έχω μια ηρεμία την ώρα που σκέφτομαι. Τα προβλήματα, τα κακοσκήμενα, όλα. Σοφία θα την έλεγα εγώ. Νομίζω ότι με τον καιρό, δηλαδή αν μιλήσεις, χρήσιμοι είναι και οι παρορμητικοί άνθρωποι, γιατί βοηθάνε και τους άλλους να ξεσπάσουν. Δηλαδή, μπορεί να έχουν μαζευτεί πολλά, δεν μιλάμε. Και όταν κάποιος μιλάει, και άλλοι λένε γεια στο στόμα του, γιατί και εμείς θα θέλαμε να τα πούμε αυτά και δεν τα λέμε. Αλλά εγώ προσέχω κυρίως όταν τα πράγματα είναι έτσι κάπως δύσκολα και έντονα. Προσέχω, πάντοτε βάζω μια προοπτική μπροστά. Δηλαδή, μην κάνει με το λόγο του κανείς μια ζημιά. Να φωτίσει τη σοβαρότητα, αλλά να δώσει και το περιθώριο. Μήπως σκεφτούν άλλοι άνθρωποι πιο ψύχρεμα για το πώς μπορεί να λυθεί κάτι. Γιατί το να θυμώσεις μόνο χρήσιμο είναι, αλλά δεν λύνει. Δεν λύνει και δημιουργεί και αυτό που θίξαμε. Κάτι αν το πεις γρήγορα βιαστικά, μπορεί να το πεις λάθος και θα υπάρχουν οι άνθρωποι που θα πούν τι είπε τώρα αυτός και θα αρχίσουν και από πάνω να λένε κι άλλα. Πιστεύεις ότι άλλαξε κάτι στην νοοτροπία, στην ιδιοσυγκρασία του Έλληνα μέσα σε αυτά τα χρόνια της κρίσης ή τίποτα δεν άλλαξε? Κάτι έχει αλλάξει, αυτό είναι σίγουρο. Το εντοπίζεις? Απλώς πιστεύω ότι θέλουμε πολύ γρήγορα να ησυχάσουμε από αυτά που μας πονάνε και να τα βάλουμε στην άκρη. Σίγουρα όμως, η κρίση που λέμε, στον καθένα έκανε μια μικρή αλλαγή. Μια μικρή αλλαγή. Αλλά φοβούμαι ότι εύκολα τα ξεχνάμε. Δεν έχουμε κουράγια να σταθούμε στα δύσκολα πολλή ώρα. Δεν έχουμε. Θέλουμε μετά, σαν ψυχισμοί, θέλουμε να ξεδώσουμε. Θέλουμε να βγούμε έξω στον ήλιο. Μ' άρεσε, γέλασα πάρα πολύ που διάβασα, κάποιος είχε σχολιάσει, ότι εμείς στην Ελλάδα κάνουμε καθιστική διαμαρτυρία στα καφέ. Το θεωρώ που είναι, ότι είναι σοφή παρατήρηση. Δηλαδή, δεν διαμαρτυρόμαστε που δεν κάνουμε μια καθιστική διαμαρτυρία στα καφέ. Είμαστε όλη μέρα στον ήλιο. Πέρασε η κρίση? Αν πρέπει να μιλήσω, νομίζω αυτό που μας σόκαρε πέρασε. Δηλαδή ορθοποδήσαμε σε σχέση με αυτό το καθολικό διάστημα από τη σοκ που υποστήκαμε. Έτσι. Αλλά τα προβλήματα δεν έχουν λυθεί. Η κρίση που πέρασε είναι να ισορροπήσουμε ξανά σε μια παλιότερη βάση. Γιατί είχαμε ανέβει
ψηλά στις προσδοκίες, στην οικονομική μας δυνατότητα, αλλά για μένα όποτε μετά από την κρίση δεν έρχεται μια υποδομή τέτοια που να τάζει κάποιο προϊόν που παράγεται, κάτι καινούριο που καταφέραμε και από εκεί ελπίζουμε ότι θα έχουμε εξαγωγές, ότι θα έχουμε οικονομική ενίσχυση. Όταν δεν υπάρχουν υποδομές τέτοιες, δεν είμαι σίγουρη ποτέ. Νομίζω ότι έχει ακόμα ανηφόρα. Απλώς λίγο ησυχάσαμε σε σχέση με το πρώτο μεγάλο σοκ που πήραμε για τα εισοδήματά μας, για τα, από την εικόνα που έχω εγώ της πόλης, από τους πάρα πολλούς αστέγους και από τα πάρα πολλά κλειστά μαγαζιά που βλέπω ακόμα, πιστεύω ότι είμαστε στη μέση μιας διαδρομής. Μαρή μου, εσύ έχεις και μία διεθνή καριέρα, ταξιδεύεις πολύ στο εξωτερικό. Έχεις δει να έχει αλλάξει η γνώμη των ξένων για τους Έλληνες? Ήταν διαφορετική στο παρελθόν, είναι διαφορετική τώρα, ήταν διαφορετική στη μέση της κρίσης και τώρα έφτιαξε? Τι είδες? Να σου πω, καταρχήν εννοείται πως υπάρχει πολύ μεγάλο σεβασμός για την ιστορία μας, αλλά σε πολύ στενούς κύκλους μπορείς να καταλάβεις ότι φυσικά έχουν εντοπίσει που είναι το πρόβλημα ή το θέμα που πρέπει να λυθεί, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη ελπίδα σε όλους τους, όσους έχω γνωρίσει τουλάχιστον, που θέλουν και να βοηθήσουν να αλλάξουν τα πράγματα και να πιστεύουν ότι θα βρεθεί μια λύση άμεσα. Πάντως νομίζω ότι πρέπει, ας πούμε, ότι η Ευρώπη ολόκληρη αυτό το διάστημα έχει ζητήματα που πρέπει να ξαναδεί. Εκτός από την Ένωση που λέμε, την οικονομική ή οτιδήποτε άλλο, έναν άλλο στόχο που να τη διαφοροποιεί από τις άλλες ηπείρους. Δηλαδή πάντοτε η Ευρώπη είχε, εκτός από τη βαριά βιομηχανία κτλ., είχε και ένα ζήτημα ενός πολιτισμού που μας ένωνε όλους. Δηλαδή ήταν μπροστά, ας πούμε, και στις τέχνες και τα λοιπά. Πιστεύω δηλαδή ότι πρέπει συνολικά κανείς να ξαναστοχεύει για να μπορεί και να εμπνέεται και ο κόσμος και βεβαίως οικονομικά και από αυτά που σκέφτονται, ας πούμε, για τις ζωές μας, πρέπει κανείς να αισθάνεται ασφαλής με έναν τρόπο. Δεν μπορείς να ονειρευτείς όταν δεν είσαι ασφαλής. Δηλαδή θα αναγκαστείς να αλλάξεις σκέψη για τη ζωή σου. Να αλλάξεις χώρα. Δεν είναι η πρώτη στιγμή στην ιστορία, θέλω να πω, που οι άνθρωποι ερχόμαστε αντιμέτωποι με οικονομική διαφοροποίηση από στρατηγικές τέτοιες. Και από την εμπειρία μου, τουλάχιστον σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις επίσης, βλέπεις πόσος κόσμος φεύγει από την Ελλάδα προκειμένου να βρει ίσως μια καλύτερη στιγμή, μια άλλη... Και καλύτερη ευκαιρία. Καλύτερη ευκαιρία. Όμως και δίνονται οι ευκαιρίες σε όλους τους Έλληνες που φεύγουν στο εξωτερικό σε ένα μεγάλο βαθμό. Και πιστεύω ότι κάνει προσπάθεια, εννοείται και το κράτος και όλοι όσοι είναι υπεύθυνοι για την Ελλάδα, πάντως να βρουν τις λύσεις. Και πιστεύω ότι καλυτερεύουν σε σχέση με τις... γιατί δεν έρχομαι πολύ συχνά, όπως ξέρεις, αλλά το συνέστημα του κόσμου και ανθρώπων που ξέρω που μείναν και χωρίς δουλειά και ανθρώπων μέσα από την οικογένειά μου που αναζητούν κάτι καλύτερο, βλέπω ότι έχουν κάπου βρει κάτι. Γιατί στην Ελλάδα δεν πρόκειται κανένας, έτσι κι αλλιώς, να αφήσει τον άλλον εκτεθειμένο. Αυτό που μου έλεγε η Θεία Ρένα παλιά είναι: «Μάριέ μου, ξέρεις ότι από μένα θα έχεις πάντα ένα πιάτο φαΐ και ένα κεραμίδι που λέγανε. Και ένα κεραμίδι. Τα υπόλοιπα πρέπει να τα φτιάξεις μόνος σου». Πάντως γνωρίζω Έλληνες που φύγαν στο εξωτερικό στην Ευρώπη και δηλώνουν ευτυχισμένοι. Δηλαδή οι φίλοι και τα λοιπά που πάνε στη Δανία, στη Σουηδία και είναι χώρες που φροντίζουν για την ευτυχία του πολίτη τους, προσέχουν. Mm-hmm. Που ίσως κάπου στην Ελλάδα αυτό δεν υπάρχει από το κράτος. Είναι μια άλλη νοοτροπία. Να πούμε κάτι. Ότι το κλίμα
είναι μοίρα. Δηλαδή, εμείς στην Ελλάδα με αυτό το καλό κλίμα που έχουμε, ακόμα και ο φτωχός, ακόμα και αυτός που δεν είχε τη δυνατότητα, ας πούμε, να έχει τη θέρμανση, να έχει όλες τις ευκολίες. Επειδή ήταν βοηθητικό το κλίμα, δεν κάναμε και τίποτα για να δημιουργούμε σοβαρές υποδομές. Το βλέπουμε με τις πρώτες πλημμύρες και τα λοιπά. Γίνονται τρομακτικά, τραγικά αποτελέσματα και γεγονότα. Όπως και στο Μάτι, αντίστοιχα, έπιασε μια πυρκαγιά. Δεν υπήρχε, ας πούμε, η πρόβλεψη πού είναι η έξοδη, από πού μπορεί να φύγει ο κόσμος. Είμαστε λίγο με το δεδομένο ότι ο καιρός είναι καλός, θα περάσει ο χειμώνας γρήγορα, δεν πειράζει. Ενώ οι χώρες που από κλίμα έχουν, ας πούμε, συννεφιές, νερά, πολλά κρύα, για να κάνουν τους πολίτες τους ευτυχισμένους, δημιουργούν υποδομές. Είναι σοβαρή η προετοιμασία, δηλαδή. Γιατί είναι, η γεωγραφία είναι μοίρα. Εμείς τα αφήσαμε όλα σαν να είμαστε στον παράδεισο, ας πούμε, και θα τα φροντίζει όλα. Είμαστε, η Ελλάδα ουρανός. Είναι ένας παράδεισος. Κάτι θα κοπεί στην καρδιά, στο μυαλό. Με κοιτάς, σε κοιτώ και μελαγχολείς. Ο καιρός πολλής. Μ' αγαπάς, σ' αγαπώ. Κι είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή. Θυμάμαι πριν 7 χρόνια που κάναμε το τέτα-τέτ στην πρώτη χρονιά του, που μιλούσες για την ακροδεξιά, για την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη και τον κίνδυνο που φαινόταν, που συνεχίζεται ακόμη αυτό. Φυσικά. Και δεν ξέρω αν τώρα σε φοβίζει περισσότερο ή λιγότερο. Πάντοτε είναι ένα ανησυχητικό φαινόμενο αυτό, αλλά κυρίως καλείται, ας πούμε, το κάθε κράτος που νιώθει ότι αυξάνεται η
η ένταση, ο μαγνητισμός που ασκούν. Γιατί όλη η ιστορία είναι να καταλάβεις τις αιτίες που επιτρέπουν να φουντώνει κάτι τέτοιο. Σίγουρα πάντα είναι οικονομική ύφεση. Ξεκινά κανείς από εκεί. Εκεί βρίσκουν τη ρογμή και λένε με χιλιάδες άλλα επιχειρήματα κτλ. Ότι μέχρι εδώ και πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Και η δημοκρατία είναι ευπαθές πολίτευμα. Δηλαδή πρέπει να είσαι συνεχώς επαγρύπνηση. Και τώρα έχουν θορυβηθεί στην Ευρώπη. Γιατί βλέπουν από τις στατιστικές, βλέπουν πράγματι ότι είναι σχεδόν, ας πούμε, στερεά τα αποτελέσματα εκεί. Και πρέπει να προλάβει η Ευρώπη. Πρέπει να προλάβει να αντιδράσει. Θα ψηφίζετε στις ευρωεκλογές, ψηφίζετε? Όλοι ψηφίζουμε. Εννοείς αν μπούμε στον κόπο να το κάνουμε? Ναι, ναι. Εγώ γίνεται. Θα ήθελα, ναι. Θα ήθελα. Δηλαδή όπου μπορώ να ασκήσω το δικαίωμά μου και αν έχω επιλογή. Γιατί πολλές φορές πράγματι σε φέρνουν σε ένα σημείο και να λες δεν με εκφράζει τίποτα από εδώ. Τι να πάω να κάνω. Αλλά πρέπει να ψάχνεις έστω και ένας άνθρωπος να σου λέει μέσα σου ότι αυτός αξίζει. Θα δεχόσουν να ήσουν υποψήφοι αν στο πρώτο αν υπήρχαν συνάδελφοί σου που έκαναν θητεία ως ευρωβουλευτές? Ασφαλώς και εγώ και ο Σταύρος ο Ξαρχάκος το ξέρω ότι είναι αναμούσχοι και τα λοιπά. Εγώ για κάποιο λόγο ακόμα νομίζω ότι θέλω να δώσω το χρόνο σε αυτά που έχω να κάνω. Αλλά μακάρι να μπορώ να τα κάνω. Μακάρι να μπορούσα. Να γράψω και να είμαι στον τομέα μου κάτι χρήσιμο. Με την αρχαιοελληνική έννοια αισθάνομαι πολίτης. Αισθάνομαι δηλαδή να με αφορά, δεν ιδιωτεύω. Ναι. Αλλά νομίζω ακόμα έχω όρεξη να είμαι Ελευθέρας Βοσκής και να προσπαθήσω να γράψω ό,τι μπορώ ακόμα καλό. Γιατί μέσα μου έχω, νιώθω ότι έχω να δώσω ακόμα σε αυτό που κάνω. Εσύ Μαρία μου, αν σου πρότεινα, έχεις αυτό το διεθνές εγώ προφίλ. Εγώ ξέρεις ότι αποκλείεται. Αποκλείεται. Δεν αποκλείεται. Δεν μπορώ να ασχοληθώ. Όχι ότι δεν θα ήθελα να στηρίξω κάποιες προσπάθειες, δηλαδή ανάλογα ποιος είναι ο Υπουργός Πολιτισμού βέβαια. Και η Άλκης της μπήκε στην πολιτική για κάποιο χρονικό διάστημα. Όσο πατάει γάτα. Όσο πατάει γάτα. Θεωρώ και ήταν και πολύ καλή στο διάστημα, πιστεύω αυτό. Για λίγο όλοι είμαστε καλοί. Για λίγο όλοι είμαστε. Αλλά είναι για γερά νεύρα. Ήθελα να πω ότι αν έπρεπε κάτι να προσφέρεις. Κάποιος να προσφέρει και να βάλουν την κυρία Νικολακοπούλου, την Λίνα τέλος πάντων, σε ένα σημείο, θα έπρεπε να είναι υπουργός πολιτισμού. Δεν μπορώ να τη φανταστώ σε κανένα άλλο πόστο. Εννοώ πολιτικό. Πολιτικό εννοώ. Εγώ νομίζω ότι είμαστε ωφέλιμοι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουμε μια καθαρή ιδιότητα για πολλά χρόνια κτλ. Ναι, είμαστε ωφέλιμοι και ο καθένας που έρχεται σαν κεντρική εξουσία, αν πραγματικά ήθελε να ακούσει 10 γνώμες, θα είχε βελτιώσει πολλά πράγματα. Θα μπορούσαν να μας φωνάζουν, να γνωμοδοτούμε σε κάποια πράγματα στον τομέα μας που γνωρίζουμε και αυτό να γίνεται μια ύλη που να μπορούν κατοπινά να την υλοποιήσουν. Δηλαδή μπορείς να βοηθήσεις, δεν είναι ανάγκη να πάρεις τη θέση του πολιτικού ανθρώπου, αλλά και επίσης, όποιος και το έχει μέσα σου, του, σου, όποιος το έχει μέσα του, πιστεύω ότι καλά κάνει και το δέχεται. Γιατί δεν σημαίνει τίποτα είσαι καλλιτέχνης. Μπορεί μέσα σου να σκέφτεσαι ότι είσαι χρήσιμος και σε ένα άλλο τομέα. Όλοι κρινόμαστε από την πορεία μας. Όπως έλεγε και η Μελίνα σε μία από τις ιστορικές της συνεντεύξεις, στον Γιώργο Δουατζή, αν θυμάμαι καλά, «Γεια σας, βρε αδερφέ, γιατί μόνο οι δικηγόροι κάνουν για πολιτική? Ο Χάβελ, η Ρεντγκρέιβ, οι άνθρωποι του πνεύματος δεν μπορούν να κάνουν μια καλύτερη πολιτική?» Αυτό είναι σίγουρο. Απλώς για μένα, αν οι άνθρωποι του πνεύματος δεν έχουν τα στοιχεία αυτά να τους περιβάλλουν και να έχουν να ομογνωμούν με τους υπολείπους, είναι τραγωδία. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Μπορεί να έχεις ένα άριστο μυαλό, αλλά αν δεν συνάδει με μια πολιτική, με μια στρατηγική που έχει η τρέχουσα κυβέρνηση, δεν θα μπορέσεις να κάνεις τίποτα, απλώς θα μαραθείς.
Ναι, η Μελίνα γιατί το έλεγε και το έλεγε και έτσι έντονα. Διότι είχε ακούσει πολλά και έλεγα πριν ότι εκνευρίζομαι ακόμα που το βλέπω και σήμερα και μέσα στα social media. Τα κάνανε που τα κάναν μπίλες οι επαγγελματίες πολιτικοί. Και έχεις ακόμα κόσμο που λέει, μα γιατί να είναι ο τάδε ή η τάδε που μπορεί να είναι συγγραφέας, μπορεί να είναι ηθοποιός, μπορεί να είναι τραγουδιστής, τραγουδίστρια. Γιατί να μην είναι. Στο λόγο και να είναι. Να μην είναι. Εγώ θεωρώ ότι και η Μελίνα Μερκούρη υπήρξε μια πολύ σπουδαία υπουργός πολιτισμού. Θέλω να πω, εμείς την ξέραμε από τις ταινίες στο... Ναι, το «Ποτέ την Κυριακή». Εννοείται, εννοείται και πρέσβυρα. Και πρέσβυρα. Πρέσβυρα του τόπου για δύσκολα θέματα. Διεκδικούσε τα Ελγίνια με θάρρος. Ήταν ένα πρόσωπο που με το που το βλέπες το συνδύαζες με την Ελλάδα. Ένα. Δηλαδή υπάρχουν ρόλοι που μπορούν να τους καλύψουν κάλλιστα άνθρωποι χαρισματικοί επικοινωνιακά ή δημόσια αποδεκτοί. Ο καθής μπορεί να προσφέρει την τέλεια ώρα κάτι σοβαρό. Εγώ είμαι πολύ υπέρ. Αρκεί να μην το διαλέξει ο άλλος επειδή του δίνει μια λύση βιοπορισμού. Η Άλκης τη ερώτησε, Λίνα, όταν είχε την πρόταση. Σιγά μη με ρωτούσε. Πιστεύω ότι αυτά είναι πράγματα τα οποία κανείς λέει το ναι ή το όχι σε κλάσματα δευτερολέπτων. Και τώρα μου θυμίζεις με αυτό και με αναγκάζει να πω... ο Ανδρέας Παπανδρέου έλεγε ότι ο πολιτικός υπάρχουν στιγμές που είναι μόνος του πάνω στον κόσμο. Δηλαδή μπορεί να έχεις το συμβούλου σου, μπορεί να έχεις οτιδήποτε, αλλά το ναι ή το όχι πρέπει να το πάρεις εσύ απόφαση και να το πεις σύμφωνα με αυτό που σου λέει η καρδιά σου και ο νου σου εκείνη την ώρα. Εμένα προτάσεις για την πολιτική μου έχουν γίνει 3 φορές στη ζωή μου. Δεν είναι κάτι που το ακούω πρώτη φορά. Και πάντοτε μέσα μου χαίρομαι. Και θα σας πω γιατί χαίρομαι. Γιατί είναι έκδηλο ότι είμαι ένας δραστήριος άνθρωπος. Είμαι ένας άνθρωπος που επικοινωνεί, που λέει αυτά που νιώθει, που τον νοιάζει ο τόπος, τον νοιάζει η τέχνη, τον νοιάζει η ανθρωπιά. Οπότε μου είναι φυσικό το να μου γίνει πρόταση. Το πώς το χειρίζομαι εγώ είναι πάλι κάτι που μου δίνει χαρά, γιατί ακόμα νιώθω ότι είμαι εν ενεργεία. Άνθρωπος της τέχνης. Γι' αυτό. Ελάτε να μιλήσουμε για μεγέθη. Είπαμε για Θοδωράκη, είπαμε για Χατζηδάκη, για Ξαρχάκο. Έχει ένα υπέροχο τραγούδι ο Σταμάτης Κραουνάκης. Ποια παίζει τώρα. Τζένι, Μελίνα, Αλίκη λέει, Έλλη. Πότε θα ξαναβρεθούν όλες αυτές στον ίδιο να μες στην Αθήνα. Τι παίζει τώρα, τι γίνεται με αυτά τα μεγέθη. Είναι η εποχή που είναι γρήγορη, είναι τα social media που απομυθοποιούν. Γιατί δεν υπάρχουν πια αυτά τα μεγέθη. Τα social media κατά κάποιο τρόπο καταστρέφουν και έναν μύθο. Δηλαδή φανταστείτε τώρα τη Μαρία Κάλλας να κάνει selfie. Θα μπορούσε κανείς να φανταστεί ποια είναι εκείνη η μοναδική στιγμή που μελετάει τη Λουτσία Ντι Λάμερμουρ ή είναι έτοιμη να παίξει στην Τόσκα. Στη Μετροπόλιταν, θέλω να πω, θεωρώ ότι εντάξει, είναι ένας τρόπος επικοινωνίας και μπορείς να έχεις μια άμεση επικοινωνία με το κοινό σου, να καταλάβουν πώς είσαι σε κάποιες προσωπικές στιγμές με τους φίλους σου, με την παρέα σου, αλλά... θεωρώ ότι καταστρέφει σε ένα μεγάλο βαθμό αυτό που τη δουλειά που προσπαθείς να κάνεις τόσα χρόνια, την αφοσίωση που δίνεις σε οποιοδήποτε τομέα, δεν μιλάω μόνο για τις τέχνες. Σε κατεβάζει δηλαδή και χάνεται αυτή η απόσταση. Πιστεύω ότι, ναι. ότι δεν σε κατεβάζει. Πιστεύω ότι τα social media πρέπει να είναι και ωφέλιμα φυσικά για τη δουλειά σου, θεωρώ, αν έχεις κάτι να πεις, αλλά και για να δείξεις ότι δεν είσαι μόνο το επάγγελμά σου, ότι είσαι και άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που κυκλοφορεί. Πολλές φορές μου έχουν κάνει ερώτηση, μου λένε, μα κύριε Φραγκούλη, το πρωί όταν ξυπνάτε, πώς, λέω, πίνω τσάι, καφέ,
Τι νομίζετε, ότι βγαίνω από το σπίτι με ένα παπιόν. Λίνα μου, εσύ τι λες για τα μεγέθη. Γιατί δεν βλέπουμε, ας πούμε, ένα καινούριο Χατζηδάκι, Θοδωράκι, Μερκούρι, Βουγιουκλάκι. Θα δώσω ένα απλό παράδειγμα. Υπάρχουν σπίτια ακόμα στις πόλεις μας, τα οποία είχαν χτιστεί, ας πούμε, γύρω στο... στη δεκαετία του 30, του 40 και ακόμα επειδή είναι πέτρες, είναι γερά και είναι ορατά. Εάν δούμε πώς αποτυπωνότανε το ιδεώδες για το τι είναι ένα ωραίο σπίτι και δούμε, ας πούμε, απάνω στα στολίδια που είχε, στο σχήμα το γεωμετρικό που είχε, υπήρχε, ας πούμε, μία πολύ παγιωμένη αντίληψη για το τι είναι το ωραίο, τι είναι το άξιο, τι είναι ο κανόνας για τα πράγματα. Εκεί, λοιπόν, αν με αφορμή το σπίτι πάρεις το ρούχο, είδα, ήμουνα στο Βασιλικό Θέατρο στη Θεσσαλονίκη επάνω και είδα μια φωτογραφία του 38, που ήταν ηθοποιοί που είχαν σταματήσει μια πρόβα και τους είχαν απαθανατήσει, που λέμε, με τη φωτογραφική μηχανή. Ήτανε με τα κουστούμια τους, οι γυναίκες με πολύ ωραία κάμισα τις φούστες τους και έλεγα, πείτε τώρα ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ηθοποιοί και βάλτε τώρα να πάρουν μια φωτογραφία σε ένα διάλειμμα από μια πρόβα. Οι ίδιοι άνθρωποι, ο ίδιος μόχθος. Έτσι όμως εκεί αυτό που ήταν το σήμα του ωραίου ήταν άλλο και τώρα είναι άλλο. Σημαίνει το νόημα της ζωής. Κάθε μεγάλο κύκλο χρόνου όταν αλλάζει, αλλάζει και ο τρόπος που το υπερασπίζεται κανείς. Δηλαδή πιστεύω ότι τώρα ο κόσμος έχει ελευθερωθεί λίγο από αυτό το λεγόμενο δέος των μεγάλων ιερών τεράτων και θέλει ήρωες πιο κοντινούς αυτών. Τον Τάνο, ας πούμε. Πιο κοντινούς, ναι. Που γίνεται χαμός. Ναι, θέλει, δηλαδή, δεν θα, όταν θα δει ένα σπουδαίο καλλιτέχνη, ένα σπουδαίο ταλέντο, θα το χειροκροτήσει. Αλλά μπορεί να πάρει χαρά και να καθρεφτιστεί και σε έναν ήρωα που είναι πιο κοντά σε αυτόν. Είναι μια αλλαγή που έχει γίνει στο ποιος είναι ο σημαντικός, τι είναι σημαντικό. Αυτό κάθε φορά που γίνεται εκλείεται ενέργεια, ελευθερώνονται δυνάμεις. Αλλά πιστεύω καλό είναι, όταν και αυτό θα το χορτάσουμε, καλό είναι να είναι έτοιμοι ξανά οι μεγάλοι σαν μεγέθη, γιατί αυτοί όταν και όπου εμφανίζονται δημιουργούν μεγάλα και βαθιά συναισθήματα. Οπότε καλό είναι να παίζουμε όλοι με τα μέσα, με τις φωτογραφίες μας, με τις συνθέσεις που κάνουμε μόνοι μας μέσα από τα κομπιούτερ, αλλά να ευχόμαστε να βγαίνουν και πολύ δυνατοί καλλιτέχνες, γιατί πράγματι αυτοί εκπέμπουν κάτι που μας λυτρώνει όταν χάνουμε το κουράγιο μας στη ζωή ή το νόημα που έχει. Και η τέχνη δεν είναι σκυταλοδρομία, ε? Όχι. Ποτέ δεν μπορείς να πεις ότι έχω μια μαθηματική πρόοδο. Μπορεί να μεσολαβήσουν και χρόνια που ψάχνεται το συλλογικό υποσυνείδητο, ψάχνεται η τέχνη προς τα που να πάει. Δεν είναι σκυταλοδρομία, αλλά είναι αθλητισμός. Πρωταθλητισμός. Θέλω να πω, κάθε μέρα μεγαλώνεις τα όρια σου, κάθε μέρα δουλεύεις και λίγο παραπάνω, θες να γίνεις και λίγο καλύτερος. Πιστεύω ότι υπάρχουν όμως, αυτό που είπες προηγουμένως για τους μύθους που είπατε, θεωρώ ότι μπορεί και να υπάρχουν ενδιάμεσά μας, αλλά απλά πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τους ανακαλύψουμε, να τους στηρίξουμε, να βοηθήσουμε να βγάλουν το ταλέντο τους σε ένα πολύ μεγαλύτερο βαθμό προς τα έξω. Γι' αυτό πιστεύω στα νέα παιδιά και πιστεύω ότι και η Λίνα εννοείται τόσα χρόνια έχει βοηθήσει παιδιά και τους δίνει τραγούδια και ευκαιρίες και πολύ σημαντικές... Τα μάτια μας να είναι ανοιχτά. Έτσι, αυτό. Στα ταλέντα που είναι γύρω μας... εμείς χαιρόμαστε, ναι, σαν να ξέρουμε ότι έρχεται και άλλη γενιά, και άλλη γενιά, και άλλη γενιά. Εγώ τα παρακολουθώ. Φυσικά δεν είμαι πάντα παρόν, αλλά βλέπω και την προσπάθεια και της Λίνας και όλων
και στην Ελλάδα να στηρίξουν νέες προσπάθειες, νέους δημιουργούς. Πάντως και τα έντυπα πια, ας πούμε, βλέπω ότι δίνουν χώρο, εικόνα, λόγο από αυτούς τους ανθρώπους και εγώ ενημερώνομαι για κάποιους που δεν ξέρω μέσα από τη Lifeo, από περιοδικά δηλαδή που βλέπεις ότι είναι ανοιχτά στο καινούριο. Λόγο, έργο, νόημα που έλεγε Λόγο, έργο, νόημα. Ο Σολωμός. Γιατί πιστεύετε ότι ο έρωτας είναι το διαχρονικότερο θέμα στη μουσική και στα τραγούδια? Καταρχήν, εντάξει, αν πρέπει να το πούμε, είναι το πιο λαϊκό, το πιο αγαπητό σε όλο τον πλανήτη. Αλλά και εκεί κατάλαβα ότι για να δώσεις, ας πούμε, πραγματικά έτσι κάτι που να μαχαιρώσει, που λέμε, πρέπει να γίνεις και εσύ ο ίδιος κομμάτια. Mm. Γιατί αλλιώς... Δηλαδή, η χαρά είναι ότι πράγματι όταν αφήνεις τον εαυτό σου να μπει μέσα σε αυτή τη φλόγα, δίνεις, μπορείς να συγκινήσεις τον κόσμο. Γιατί αυτά που λες, τα έχουν πάθει και αυτοί. Δηλαδή, βρίσκεις έναν τρόπο και αυτό που θα πεις, μιλάει και στον άλλον. Μετά το να κάνεις συνέχεια, ας πούμε, αναφορές στο ερωτικό περιεχόμενο, όσο ξεμακραίνεις από την πυρά, τόσο πιο αδύναμο γίνεται το αποτέλεσμα. Εγώ το λέω από τη μεριά ενός ανθρώπου που γράφει. Μαρία μου, για να γυρίσουμε πίσω στη Γαλάζια Λίμνη, πολλοί κόσμος αναρωτιέται γιατί ένας δίσκος σου ακόμα στην Ελλάδα, γιατί δεν το ψάχνεις πια αποκλειστικά στο εξωτερικό. Το ότι δεν φαίνεται ότι δεν το ψάχνω, δεν σημαίνει ότι δεν το ψάχνω. Ναι. Και μάλιστα έχεις ανάγκη να έχεις και έχω ανάγκη το πάτημα σου στην Ελλάδα. Σίγουρα. Και είχα δώσει μια υπόσχεση στην αρχή της πορείας μου. Είχα ρωτήσει, μα κύριε Φραγκούλη, είχα διαβάσει πολλές συνεντεύξεις ξένων καλλιτεχνών που ίσως και Ελλήνων καλλιτεχνών που έχουν κάνει πολύ σπουδαία καριέρα στο εξωτερικό και στην Ελλάδα είναι σαν ξενόφερτα προϊόντα. Εγώ δεν ήθελα στην Ελλάδα να είμαι ξενόφερτο προϊόν. Ήθελα να είμαι ένας Έλληνας που κάνει και κάποια καλά πράγματα στο εξωτερικό. Mm. Πάντα αγαπούσα την ελληνική γλώσσα, έτσι κι αλλιώς. Ξέρεις πολύ καλά ότι και ο Γιάννης ο Μαρκόπουλος ήταν ένας από τους πρώτους συνθέτες που με κάλεσε στο Ηρώδιο για τον Ορφέα. Έχεις τραγουδήσει υπέροχα το Άξιον Εστί του Θοδωράκη. Το Άξιον Εστί του Μίκη Θοδωράκη με τον ίδιο το Μίκη στο πόντιο. Λίνα μου, Μαρίε, σας ευχαριστώ πολύ για το απόψινό μας τετατέτ. Να ευχηθώ ό,τι καλύτερο για το καινούριο σας ταξίδι με τη Γαλάζια Λίμνη. Εύχομαι και μάλιστα ένα στίχος που προανέφερες, ότι δεν είναι χρυσός. Δεν είναι πάντοτε χρυσός ό,τι έχει λάμψει. Και μετά στο τραγούδι εξελίσσεται «Είναι η καρδιά μια γαλάζια λίμνη, περνάει χαρά μαργυρά κουπιά». Αυτά λοιπόν τα λόγια είναι μέσα στη γαλάζια λίμνη της Λίνας και της δικής μας πλέον γαλάζιας λίμνης που είχαμε τη χαρά αυτής της τόσο όμορφης συνεργασίας και σε στιγμές, θέλω να πω, που δίνει ο ένας το χέρι στον άλλον και εύχεται μεγάλη διαδρομή, συνέχεια της διαδρομής. Είμαι σίγουρη η καρδιά μου ότι ο Μάριος έχει πολύ μεγάλη διαδρομή ακόμα και εγώ ευχαριστώ τη συνάντησή μας αυτή τη στιγμή και το βήμα που μας δόθηκε από σένα, Τάσο. Εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή. Και όπως λέει και ο Σαββόπουλος, να είμαστε καλά, να ανταμώνουμε. Και να ξεφαντώνουμε. Ακριβώς, πάνω απ' όλα. Ευχαριστήσεις και σε εσάς που ήσασταν και απόψε μαζί μας. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.